Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κωτινιώτης σε συνέντευξη τύπου, σε συνεργασία που υπήρξε με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου, αποφασίστηκε για τη στέγαση της ΑΣΠΕΤΕ να αξιοποιηθούν οι χώροι του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία τις απογευματινές ώρες. Και με την κίνηση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του στεγαστικού σχολικού προβλήματος στο Βόλο. Οι σκέψεις και οι φιλοδοξίες για την ΑΣΠΕΤΕ δεν τελειώνουν εδώ. Όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα και ο πρόεδρός της, στις σκέψεις είναι και η λειτουργία ενός μάστερ στα επόμενα χρόνια, επόμενο διάστημα. Δεν είναι κάτι ακόμα συγκεκριμένο βεβαίως, αλλά φαίνεται ότι θα προχωρήσει και αυτό. Και έτσι ο Βόλος ενισχύει τη θέση του στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεταστέγαση της ΑΣΠΕΤΕ στο πρώην Πολυκλαδικό θα γίνει τις προσεχείς ημέρες, ενώ για τη μεταφορά προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ όλων των διευθυντών των σχολικών μονάδων του Πολυκλαδικού, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των γονέων, ενώ έγινε γνωστό ότι το κύριο μέρος της ΑΣΠΕΤΕ θα φιλοξενηθεί στο δεύτερο ΕΠΑΛ, τα εργαστήρια στο ΣΕΚ και οι μεταπτυχιακές σπουδές που θα λειτουργήσουν στο δεύτερο ΓΕΛ της Νέας Ιωνίας. Έχει υπογραφεί η μεταστέγαση, η οποία δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί περισσότερο η ΑΣΠΕΤΕ, η ανωτάτη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, η οποία συμβάλλει πραγματικά στην τόνωση και την καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για νέα πνοή που θα δώσει η ανάπτυξη της ΑΣΠΕΤΕ έκανε λόγο ο Διευθυντής Σωκράτης Αβελίδης, που τόνισε ότι θα συντελέσει στην έρευνα και τις ακαδημαϊκές λειτουργίες και θα αναδείξει το Βόλο σε ακαδημαϊκή πόλη της Κεντρικής Ελλάδας. Στην ΑΣΠΕΤΕ σπουδάζουν αυτή τη στιγμή 70 φοιτητές και από του χρόνου θα τριπλασιαστούν, θα πάνε στους 200, ίσως και στους 210. Επίσης θα προσθεθεί ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού των 50 φοιτητών. Και φιλοδοξούμε από φέτος ή από του χρόνου να φιλοξενήσουμε και τις μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμη ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, το οποίο θα ασχολείται όχι μόνο με την κατάρτιση, την εκπαίδευση, αλλά και την έρευνα.